Πάμε όμως στον κύριο Θανάση Θεοχαρόπουλο, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνο για το πρόγραμμα του κόμματος, που μαζί με τον κύριο Ραγκούση έκαναν αυτή και τον κύριο Ζαχαριάδη. Ναι, τώρα... Έκαναν αυτή την πρόταση να, ο ΣΥΡΙΖΑ από την ομάδα της αριστεράς να πάει στους σοσιαλιστές. Σωστά. Τώρα βγήκατε από δεξιά στο Κασελάκη, βγήκε αριστερά ο Κασελάκης σε εσάς. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και καλή χρονιά. Καλημέρα και καλή χρονιά. Επιμένουμε κέντρο αριστερά. Κέντρο αριστερά. Και στην κέντρο αριστερά, η αριστερά είναι το βασικό συστατικό της κέντρο αριστεράς. Η βασική πλευρά της κέντρο αριστεράς είναι αριστερά. Μάλιστα. Άρα, το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν φεύγουμε από καμία αριστερά. Λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρέπει να μεταξελεχθεί σε ένα κόμμα της σύγχρονης κεντροαριστεράς που να εκτείνεται από την αριστερά στο προοδευτικό κέντρο. Με λίγα λόγια, λέμε ότι πρέπει να εναρμονιστεί με τους ψηφοφόρους του, κύριε Τάκη, κύριε Μωράη. Δηλαδή, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ και αν θέλετε και οι ψηφοφόροι του 32%, σύμφωνα και με όλες τις μετρήσεις που είστε έμπειροι και έχετε συζητήσει πολλές φορές για μετρήσεις, δεν αυτοπροσδιορίζονται ως ριζοσπάστες αριστεροί, αλλά ως κεντροαριστεροί περισσότερο. Ναι, αλλά συνεπώς, ο τίτλος, καιρός, συγνώμη, ο τίτλος του κόμματός σας είναι ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ριζοσπαστική αριστερά. Είναι συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς Προοδευτική Συμμαχία. Μήπως πρέπει να αλλάξει η ριζοσπαστική αριστερά, αφού δεν είναι πια. Τα συμπεριλαμβάνει και τα δύο πλέον, και την Προοδευτική Συμμαχία ο τίτλος. Μάλιστα. Και αυτό το οποίο είχε γίνει, το βήμα το καθοριστικό που έγινε, ξέρετε, δεν είμαστε πλέον στα χρόνια των μνημονίων, στο οποίο υπήρχε, στο έδαφος της ριζοσπαστικής αριστεράς μπορούσες να κερδίσεις μάχες. Ναι. Τώρα στο έδαφος της κεντροαριστεράς θα κρυθούν οι μάχες. Και ταυτόχρονα το χώρο του κέντρου διεισδύει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Σωστά. Άρα για να μην είναι υπερκυρίαρχη η Νέα Δημοκρατία χρειάζονται ενέργειες δράσεις προς τα μπροστά. Τα βήματα, σημαντικά βήματα είχαν γίνει. Για παράδειγμα, πριν το 2016 δεν συμμετείχε ως παρατηρητής ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο πρόεδρος του στους σοσιαλιστές. Όλα τα προηγούμενα χρόνια ενώ συμμετείχε κανονικά στις διεργασίες ως παρατηρητής. Τώρα φτάσαμε στο σημείο. Και τώρα γιατί? Γιατί έχουμε το συνέδριο μπροστά μας να τα αποφασίσουμε. Αυτά συνήθως πριν από το συνέδριο συζητιώνται. Στο συνέδριο συζητιώνται. Και επειδή έχουμε και ευρωεκλογές σε 5 μήνες. Δηλαδή ακριβώς το σημείο πρέπει να συζητήσουμε. Πρέπει να αποφασίσετε τι θα κάνετε και να ξέρει και ο κόσμος. Μετά το συνέδριο και μετά τις ευρωεκλογές δεν γίνεται. Τώρα, το ότι κάνατε έξαλλο το Πασόκ σας προβληματίζει καθόλου? Δεν νομίζω ότι είναι. Δεν νομίζω ότι. Γιατί άκουσα πέρα από ένα σχόλιο που κάπου είδα. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάποιο έξαλλο. Μα εδώ λέει συζητάνε μήπως σας θέσουν και βέτο. Έχουν ακουστεί και πολλές φορές. Θυμίζω το 2014, επειδή και πάλι κάνατε και ρεπορτάζ και τότε, όταν και οι ευρωβουλευτές του Ποταμιού του Ποτάμι είχε δημιουργηθεί το Φεβρουάριο, είχαν ενταχθεί στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών μετά από 3 μήνες που γίνανε εκλογές, όπως και η Ελιά τότε. Ναι. Δεν είναι, θέλω να σας πω ότι αυτά πολλές φορές μπορεί να ακούγονται, αλλά η σημασία η πολιτική είναι η εξής. Κανένας δεν είναι ιδιοκτήτης ιδεών, θέσεων, των σοσιαλιστικών θέσεων και των ευρωπαϊκών ομάδων κοινοβουλευτικών πολιτικών χώρων στην Ευρώπη. Πάντως ο κύριος Μάτζος είπε χθες. Ούτε υπάρχουν θέσφατα. Ο κύριος Μάτζος είπε χθες ότι οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές δεν είναι ξενοδοχείο, λέει, όποτε θέλετε να μπαίνετε και όποτε θέλετε να βγαίνετε. Κανένα ευρωπαϊκό κόμμα δεν είναι ξενοδοχείο. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε δεν είναι να πάμε κάπου για λίγες μέρες. Εμείς θέλουμε να συζητήσουμε στρατηγικά για όλα τα επόμενα χρόνια. Πού θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μια λοιπόν συζήτηση στρατηγικού περιεχομένου, πολιτικού πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι είναι κρίσιμες οι στιγμές για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και για τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και του προοδευτικού χώρου. Με βάση τα στοιχεία των εθνικών εκλογών και των δημοσκοπήσεων. Αλλά να πούμε των εθνικών εκλογών που είναι μέτρηση του υπαρκτή του ελληνικού λαού πριν λίγους μήνες. Τα οποία μάλιστα δείχνουν πολλές φορές και να χειροτερεύουν στις μετρήσεις. Είναι κρίσιμο έτσι ώστε στις ευρωεκλογές ο κόσμος με 3-4 κινήσεις προγραμματικές, συμβολικές και ουσιαστικές, να κατανοήσει τι πάμε να κάνουμε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα ευρύτερο προοδευτικό κόμμα, κατά την άποψή μου, κέντρο αριστερό, που θα συμπεριλαμβάνει από την αριστερά και τη Σοσιαλδημοκρατία μέχρι το προοδευτικό κέντρο, που θα δώσει τη μάχη για τη μείωση των ανισοτήτων, που θα δώσει τη μάχη για το κράτος πρόνοιας και που θα ενδιαφέρεται και για τους εργαζόμενους και για την υγιή επιχειρηματικότητα. Ένα τέτοιο κόμμα οφείλουμε προγραμματικά να δουλέψουμε και να φτιάξουμε. Άρα ένα κόμμα πρώτη συνιστόσα της πρότασής μας, ένα κόμμα
της σύγχρονης κεντροαριστεράς. Δεύτερη παράμετρος της πρότασής μας, το συμβολικό, η ένταξη στην ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Έτσι όπως το περιγράφεται, είναι το όραμα του Κασελάκη αυτό. Το κόμμα από το κεντροαριστερά που θα είναι το και στο προοδευτικό το κέντρο κλπ. Γιατί όμως ο πρόεδρος τώρα λέει όχι να μείνουμε στην αριστερά? Πρώτο, δεν είναι μια κίνηση αντιπαραθετική, είναι μια κίνηση, γιατί σωστά το αναφέρατε για σε σχέση με ορισμένα χαρακτηριστικά, είναι γι' αυτό ακριβώς το λόγο, είναι μια κίνηση παράλληλη, θεωρώ, ναι, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία. Είναι λογικό να υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες, είναι λογικό να υπάρχουν διαφορετικές, πολλές φορές εναλλακτικές προσεγγίσεις για τον τρόπο που θα κάνουμε ορισμένα πράγματα. Στόχος δικός μας είναι να ενώσουμε, όχι να διχάσουμε. Στόχος δικός μας είναι να πείσουμε τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στο συνέδριο και τον πρόεδρο ότι αυτή είναι η λύση που τώρα, σημείο, το οποίο θα μπορέσουμε, γιατί είναι το χρονικό σημείο τώρα? Γιατί μετά τις ευρωεκλογές θα είναι αργά. Είναι πολύ κρίσιμη στιγμή. Κύριε Θεοχαρόπουλε, είδατε και την δημοσκόπηση της ΣΑΡΚΟ. Δεν πάει καλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κολλημένος στην τρίτη θέση. Φαίνεται να παγιώνεται αυτή η δημοσκόπηση. Είναι ίδια ποσοστά με το Πασόκ πάνω κάτω. Εντάξει, αλλά εντάξει, στο 12% είναι και οι δύο από ό,τι βλέπω. Ναι, αλλά αυτό τώρα σας κάνει, ας πούμε, χαρούμενος? Καθόλου. Και γι' αυτό έχω πει εγώ από την πρώτη στιγμή των μετρήσεων που βλέπω ότι δεν θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Και γι' αυτό ψάχνω και αναζητώ και εκείνες τις πολιτικές και προγραμματικές προτάσεις, ουσιαστικές και συμβολικές, οι οποίες πρέπει να γίνουν εν ώψη και του συνεδρίου, γιατί μετά το συνέδριο ουσιαστικά θα μπούμε σε προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών. Άρα εκεί πρέπει να κλείσουμε, με πλειοψηφία να ληφθούν οι θέσεις και να τις σεβαστούμε όλοι. Συνεπώς, ακριβώς αυτό το οποίο. Στο οποίο αναφέρεται είναι το ζητούμενο, δηλαδή πώς θα υπάρξει ανάταξη αυτή τη στιγμή των δυνάμεών μας, ναι, έτσι ώστε στις ευρωεκλογές να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα και όχι ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Ναι, και μία από τις προϋποθέσεις, γιατί είναι αρκετές, είναι προγραμματικές πολιτικές, είναι κατά την άποψή μου και αυτά που σας είπα προηγουμένως. Μάλιστα. Και άλλη αποχώρηση είχαμε χθες από το ΣΥΡΙΖΑ, από την κυρία Κατερίνα Παπανάτσιου. Προδιαγεγραμμένη ήταν. Προδιαγεγραμμένη. Υπάρχουν άλλες προδιαγεγραμμένες που περιμένετε να εξελιχθούν? Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω, δεν νομίζω, αλλά νομίζω ότι εν πάση περιπτώσει το κρίσιμο δεν είναι. Εντάξει, ήταν πολύ σοβαρό ζήτημα η διάσπαση η οποία έγινε. Έχω πει επανειλημμένως στην άποψή μου ότι είχαμε πριν από λίγο καιρό έχουμε εκλέξει έναν νέο πρόεδρο. Συνεπώς απαιτείται σεβασμός στα χιλιάδες μέλη που αποφάσισαν τη συγκεκριμένη επιλογή και να πορευτούμε μπροστά, προσπαθώντας πολιτικά και προγραμματικά με εξωστρέφεια να συζητάμε. Αυτό νομίζω προσπαθώ και αυτό προσπαθήσαμε και εμείς χθες με την πρότασή μας να κάνουμε. Να συζητήσουμε πολιτικά, στρατηγικά, προγραμματικά. Ακόμα και να έχουμε και ενώ συνεδρίου και εναλλακτικές προσεγγίσεις. Να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε. Να ρωτήσουμε τώρα και κάτι άλλο. Η Νέα Δημοκρατία. Να κάνω μια πρόταση. Ναι. Κύριε Θεοχαρόπουλε, μπορεί ο κύριος Κασελάκης να πηγαίνει να είναι στη σοσιαλιστική ομάδα και να πηγαίνει ως παρατηρητής στην ομάδα της αριστεράς? Νομίζω ότι καθώς περνάνε τα χρόνια. Δεν μπορεί να γίνει και αυτό. Όπως έκανε ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο εύκολο, επειδή ήταν τότε και πρόεδρος της κυβέρνησης και πρωθυπουργός της χώρας και μετά πρώην πρωθυπουργός. Ναι. Ενώ είχε και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αλλά πέραν αυτού, ξέρετε, προχωράει η ζωή. Πολιτική είναι δυναμική διαδικασία και όχι στατική. Ο Αλέξης Τσίπρας, για τον οποίο αναφέρεστε, το 2014 ήταν υποψήφιος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και δεν συμμετείχε τότε ως παρατηρητής. Μετά προχώρησε, έκανε το βήμα μπροστά και προχωρούσε πήγαινε και ως παρατηρητής στους αριστερούς. Λέω τώρα ότι ήρθε η ώρα για το επόμενο βήμα μπροστά. Γιατί αν να μένουμε μετά στατικά για πολλά χρόνια, νομίζω δεν έχει. Ενώ η πολιτική είναι μια δυναμική διαδικασία. Κύριε Θεοχαρόπουλε, να πάμε λίγο σπέτσες. Γιατί γίνεται τόσο μεγάλη? Αυτή την ώρα, μια χαρά. Εγώ θα ζητήσω από τον Γιάννη Κουρτάκη να έρθω σε εσάς. Για δύο-τρεις μερούλες. Εσάς να καλύπτω. Λοιπόν, μήπως ήταν μια λάθος επιλογή? Μήπως έχει δίκιο η κυρία Ακρίτα που είπε δεν πηγαίναμε σε καμιά Θεσσαλία αφού θέλαμε να είναι εκτός Αθηνών να στείλουμε και κάποιο μήνυμα? Διότι από τις πέτσες τι μήνυμα στέλνουμε? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Δεν είναι το μείζον σε κάθε περίπτωση. Ναι. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αυτά που σας είπα προηγουμένως και πολλά άλλα προγραμματικά που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και πολιτικά είναι θέματα στρατηγικής που ξέρετε και μετά από μήνες θα τα συζητάμε ότι επιλογές κάνουμε. Βέβαια. Αυτό ξέρετε θα γίνει η συνεδρίαση και μετά από δύο εβδομάδες κανένα δεν θα συζητάει αν έγινε στο τάδε μέρος ή στο άλλο. Και βλέπω τώρα, κύριε Θεοχαρόπουλε, ότι η κυρία Αυγέρη σήμερα το πρωί θυμίζει ότι η Νέα Δημοκρατία το 2019 το Νοέμβριο έκανε χαλαρή
σύσκεψη της κοινοβουλευτικής της ομάδας στο Καβούρι, σε ξενοδοχείο στο Καβούρι. Τουλάχιστον αυτή η κριτική που γίνεται από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί εντάξει, στο εσωτερικό μπορεί να λέγονται και άλλα πράγματα, αλλά ναι, η κριτική που γίνεται από τη Νέα Δημοκρατία ειδικά για όλα αυτά τα ζητήματα, δηλαδή το κόμμα που χρωστάμε τόσα δάνεια. Κυρίως από εσάς γίνεται, δεν γίνεται. Γι' αυτό το λέω, στο εσωτερικό μπορεί να γίνεται πιο. Αλλά λέω αυτή όταν ακούμε όμως και από τη Νέα Δημοκρατία πράγματα. Ναι. Ακούμε. Ναι, κάνουν σχόλια. Αυτή η συζήτηση, που δεν τη πέφτει λόγο όπως και σε κανένα άλλο κόμμα. Εμείς μπορούμε να σχολιάσουμε. Από τη Νέα Δημοκρατία που χρωστάει δάνεια στις τράπεζες, που κάνει ό,τι κάνει σε όλα τα ζητήματα και να κάνει κριτική σε εμάς η Νέα Δημοκρατία για αυτά τα ζητήματα, νομίζω αυτό ξεπερνά. Στη εσωτερική συζήτηση για το πώς εμείς μπορούμε να κάνουμε καλύτερα βήματα και να έχουμε εξωστρεφή βήματα και να μην αναπαράγουμε εσωστρέφεια, μπορεί να γίνεται μια εσωτερική συζήτηση. Ωραία, να ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Και άλλο, το άλλο. Καταθέσατε χθες την πρότασή σας για το γάμο. Και τα όργανα και θα καταθέσει. Στο γάμο. Θα καταθέσει και ο Πρωθυπουργός αύριο, θα ανοίξει τα χαρτιά του. Θα ψηφίσετε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας που δεν περιλαμβάνει την παρένθετη μητέρα ή θα οχυρωθείτε πίσω από τη δική σας και δεν θα ψηφίσετε? Αρχικά να την δούμε, κύριε Τάκη. Είμαι αρκετά θεωρώ έμπειρος ώστε να γνωρίζω ότι πολλά πράγματα που λέγονται έστω και σε μία-δύο μέρες, εξάλλου και η Νέα Δημοκρατία άλλαξε από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι τη Δευτέρα, μπορεί να αλλάξουν ξανά. Ναι. Άρα να τη δούμε την πρόταση που θα κατατεθεί στη Βουλή. Ναι. Αυτή την πρόταση θα δούμε και θα κρίνουμε. Αυτό κύριε το οποίο όμως θέλω να πω για αυτό το θέμα είναι το εξής. Εγώ είμαι αναφανδόν υπέρ της υποστήριξης των δικαιωμάτων, τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε κανένα ζύγι μικροκομματικών σκοπιμοτήτων, έτσι ώστε τη μία εβδομάδα να το φέρνει, την άλλη να μην το φέρνει ο Πρωθυπουργός της χώρας και την τρίτη εβδομάδα να το φέρνει αλλά να βγάζει κάτι για να το ψηφίσουν λίγο περισσότεροι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να έχει μικρότερο εσωκομματικό κόστος. Αυτό είναι μικροκομματική τακτική πάνω σε ένα θέμα δικαιωμάτων ανθρωπίνων και θέμα. Κύριε Θεοχαρόπουλε, εγώ το ακούω. Συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε. Εγώ το ακούω αυτό που λέτε. Όμως, και από την άλλη, να φέρει ένα νομοσχέδιο το οποίο η δική του, με ένα σημαντικό αριθμό των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα το ψηφίσει, τι νόημα έχει? Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, πρέπει να τους επιβάλλει κομματική πειθαρχία. Ποια είναι η γνώμη σας? Όχι, να την ακούσουμε. Προς το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ότι καλά, ούτε το δικό σας κόμμα είχε φέρει το γάμο. Και ο κύριος Τσίπρας είχε πει θα το φέρω την άλλη τετραετία. Φέραμε το σύμφωνο συμβίωσης που τότε ήταν το μη. Συνέχεια το θέμα της αναδοχής. Όλα τα ζητήματα που φέραμε, τρία νομίζω, νομοθετήματα που υπήρχαν εκείνη την περίοδο. Και ξέρετε κάτι γιατί το λέω αυτό? Γιατί εκείνη ήταν το τομές. Θυμηθείτε ότι στο σύμφωνο συμβίωσης το είχαν ψηφίσει μόνο 18. Αν δεν κάνω λάθος. Ανάμεσά τους και ο Πρωθυπουργός. Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, τότε δεν ήταν ούτε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας όταν το ψήφισε. Διεκδικούσε όμως την Προεδρία. Σωστά, ήταν μεταξύ πρώτης και δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης. Ναι. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι κάνω την κριτική μου προς το κόμμα που κυβερνά τη χώρα, τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το κόμμα έχει βουλευτές. Και η κριτική είναι συνολική. Και αφορά το κόμμα ότι υπάρχουν βουλευτές που και αυτοί και ο πρόεδρος, λόγω και του γεγονότος που λέτε εσείς, κυρία Κουράκη, έχετε δίκιο, αλλά οι βουλευτές βάζουν στο ζύγι τα ανθρώπινα δικαιώματα με το τι θα πάνε στην περιφέρειά τους και θα τους πει ένα ιεράρχης. Με το τι θα τους πει ένα. Πάλι όμως, καταλήγουμε στο πρακτικό. Επί της ουσίας, να σας πω τώρα. Εσείς θα βοηθήσετε να περάσει αυτός ο νόμος. Μόνο από τη Νέα Δημοκρατία δεν περνάει, κύριε Θεοχαρόπουλε. Δεν τον έχουμε δει τον νόμο. Επιμένω. Είμαι αρκετά στο να προσέχω όταν δεν έχω δει κάτι. Δεν τον έχουμε δει στη Βουλή ενώ. Ναι. Δεν έχει κατατεθεί. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι το εξής. Για ποιο λόγο, τη θέση μας, αφού δεν τον έχουμε δει. Ναι. Η θέση μας είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει και ο γάμος και όπως λένε και οι νομικοί και οι συνταγματολόγοι, λένε και θέμα δικαιωμάτων, να υπάρχει και το δικαίωμα και στην τεκνοθεσία. Ναι. Και στην ιατρικό υποβοηθούμενο αναπαραγωγή. Και μάλιστα από ό,τι έχω διαβάσει, υπάρχουν και νομικά και συνταγματικά κολλήματα στο να μην υπάρχει, από τη στιγμή που υπάρχει ο γάμος, να μην υπάρχουν όλα όσα υπάρχουν σε όλα τα ζευγάρια και ετερόφιλα που παντρεύονται. Ιατρικό βοηθούμενο δεν θα υπάρχει αυτό. Αυτό δε που μου κάνει φοβερή. Καλά, τη θέση μας λέω. Εντάξει, ναι, θα κρίνουμε αν το βήμα είναι επαρκές μετά ή όχι. Ναι. Αλλά αυτό που λέω είναι το εξής. Ότι μου κάνει φοβερή εντύπωση, δηλαδή, οι δεξιοί βουλευτές στους οποίους αναφέρεστε να δέχονται ότι θα μπορεί ένα ζευγάρι ομοφυλόφιλο να έχει παιδί από υιοθεσία στο σπίτι, αλλά να μην δέχονται ότι θα μπορεί να έχει και παιδί από παρένθετη μητέρα και γενετικό υλικό, δηλαδή των γονέων. Δηλαδή, κοιτάξτε, να σοβαρευτούμε σε αυτή τη χώρα.
Ναι. Το λέω έτσι παράδειγμα για να το κατανοήσουμε. Ναι, καλά κάνετε. Είναι ένα ερώτημα το οποίο θέλει απάντηση. Αυτό το ερώτημα το απλό βάζω. Ναι. Το απλό ζήτημα. Δηλαδή ένα πολύ απλό παράδειγμα για να καταλάβουμε τι πάει να κάνει. Αν αυτά που λέγονται τα πει τελικά και τα καταθέσει με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Πρώτον, νομικά και συνταγματικά τι γίνεται. Αν είμαστε OK, θα μας το πούνε οι νομικοί και οι συνταγματολόγοι της χώρας. Και δεύτερον, το ουσιαστικό θέμα που σας θέλω να καταλάβω αυτές τις μέρες. Και κλείνουμε με αυτό. Και βάζω λοιπόν αυτό το ζήτημα. Από και μετά η θέση μας είναι ξεκάθαρη, εμείς την καταθέσαμε. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα το φέρνει καθόλου, το φέρνει τώρα, θα κρίνουμε. Ωραία. Αν το ζήτημα αυτό είναι παρκές. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θεοχαρόπουλε. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα.